των συλλόγων Θεσσαλονίκης να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Επαναλειτουργία των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προπό πήραν την πρώτη απάντησή τους από το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο. Εάν νομίζουν ότι την απαγόρευση των συναθρήσεων άλλων των 100 ατόμων θα σταματήσουν τον αγώνα μας για να μπορούν ανενόχλητοι να νομοθετούν με πρόσχημα την πανδημία, είναι βαθιά γελασμένοι. Αποτελεί κοροϊδία η κυβέρνηση που δεν έχει πάρει κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, στις σχολές και τα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επικαλείται την απαγόρευση των συναθρήσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα σχέδιά τους για διαζώσεις καταστολή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν θα περάσουν. Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολών μας. Μέσα σε περίοδο πανδημίας φέρνει νέο νομοσχέδιο έκτρωμα για την ανώτατη εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή μειώνει τον προϋπολογισμό για την παιδεία κατά 8%. Το ποτήρι ξεχύλισε. Αντί να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματά μας, η κυβέρνηση προτιμά να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για την καθυστέρηση των σπουδών μας. Τολμά μέσα σε μία περίοδο πανδημίας και κλειστών σχολών να φέρει νέο έσχος που αποκαλεί νομοσχέδιο, που μιλάει για διαγραφές φοιτητών, που μιλάει για βάσεις αγωγής, που αποκλεί ένα μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων από την δημόσια εκπαίδευση, την ίδια στιγμή που ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς. Καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης να σταθεί αλληλέγγυος στα δίκαια αιτήματα των